Στη Λάρισα βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, προέδρευσε στη σύσκεψη που αφορά το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Ο κύριος Τηλιανίδης εξήγησε πως μέσω της συνεργασίας θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπαίνουμε σε μια νέα αρχή, μια νέα περίοδο στις σχέσεις των δύο βασικών υπηρεσιών που είναι οι βασικοί μας πυλώνες αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην αντιπυρική περίοδο. Έχουν γίνει και άλλα πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις. Προετοιμαζόμαστε για την αντιπυρική περίοδο, όπως θα έχετε δει και σε άλλες συνεντεύξεις τύπου και άλλες ενημερώσεις, θα έχουμε αύξηση των αέριων μέσων. Ήδη ξεκινάμε σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον αγαπητό φίλο και αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Αμυρά, μια μεγάλη προσπάθεια για να καθαριστούν δάση, να διαχειριστούμε τα δάση με έναν νέο τρόπο, με δύο πολύ μεγάλα project. Μάλιστα, πήρε θέση στο ζήτημα των ρωσικών αεροσκαφών που δεν θα ενισχύσουν φέτος τη χώρα μας, εκφράζοντας τη σιγουριά του για την επίλυση αυτού του θέματος. Οποιαδήποτε απώλεια σε ένα αέριο μέσο υπάρχει, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, να είστε βέβαιοι ότι θα αντικατασταθεί από άλλο εξίσου ίδιας αποτελεσματικότητας ένα αέριο μέσο. Από την πλευρά του, ο κύριος Αμυράς επεσήμανε την ανάγκη πρόληψης αλλά και συνέργειας ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα πυρκαγιών λόγω της υπάρχουσας κλιματικής κρίσης. Οι ενέργειες μάλιστα καθαρισμού των δασικών οικοσυστημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πραγματικά τρέχουμε πάρα πολύ εν όψη βεβαίως της κλιματικής κρίσης που είναι παρούσα, είναι αδυσόπιτη, είναι σκληρή στις παρενέργειές στην ανθρώπινη ζωή. Αποφασίσαμε ότι μόνο μέσω της πρόληψης μπορούμε να πετύχουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει καθαρισμούς των δασικών οικοσυστημάτων. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εστρέμματα, δασικά οικοσυστήματα τα οποία είχαν συσσωρευμένη καύσιμη ύλη εδώ και δεκαετίες. Να λοιπόν που για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Τις κιτάλησες δηλώσεις πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που τόνισε τη σπουδαιότητα της συνάντησης. Ακόμη επέστησε την προσοχή, καθώς όπως εξήγησε, είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές και αυτό από μόνο του δυσχεραίνει την υπάρχουσα κατάσταση με την κλιματική αλλαγή που ήδη υφίσταται. Σήμερα όλοι κάθονται σε ένα τραπέζι για να μπορέσουν με ταχύτητα, απλοποίηση και αυτοματοποίηση να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση. Τον κύριο Στυλιανίδη και με τον κύριο Αμυράκη, με τον κύριο Στυλιανίδη αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες κρίσεις κλιματικής αλλαγής και τις αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, τόσο και τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί στη Θεσσαλία έπεσαν τα περισσότερα, μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Τα αντιμετωπίσαμε με μεγάλη επιτυχία. Τέλος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξήρε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό για τη συνεργασία, ενώ τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί η αναγνώριση στους ήρωες, όπως τους χαρακτήρισε, πυροσβέστες, που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα του καλοκαιριού.